Και εμείς πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης της Ναυτεμπορικής. Εκεί μας περιμένει η Ιωάννα Παπα-Νικολοπούλου να μας πει γιατί οι νέοι Κινέζοι στρέφονται κυρίως προς την Ήπεθρο, Ιωάννα. Καλό απόγευμα, Χριστίνα. Οι millennials και η γενιά Z, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 90 και του 2000, στρέφονται προς την Ήπεθρο, ειδικότερα στην Κίνα. Να πούμε, θα επικεντρωθούμε στην Κίνα. Είναι νέα μόδα, φεύγουν από το αστικό χώρο και πηγαίνουν στην Ήπεθρο. Εκεί βιντεοσκοπούν την καθημερινότητά τους και την εμφανίζουν στα social media. Εμφανίζουν πώς μαγειρεύουν, πώς φροντίζουν τον κήπο τους με τα λαχανικά που παράγουν οι ίδιοι. Αυτό το κάνουν λόγω της ανεργίας που μαστίζει πλέον την Κίνα, πλήττεται αυτή τη στιγμή, καθώς σχεδόν 11,8 εκατομμύρια απόφοιτοι, να πούμε, από πανεπιστήμια, βγήκαν φέτος και προσπαθεί η αγορά να τους απορροφήσει, αλλά δυστυχώς βλέπουμε δεν τα καταφέρνει και γι' αυτό στρέφονται, βρίσκουν άλλους τρόπους οι νέοι. Άρα, Ιωάννα, θα έλεγαμε και λίγο αγρότες, αλλά και λίγο influencer παράλληλα. Ακριβώς, ναι, ναι, εμφανίζει αυτή τη ζωή για να influencers, να βοηθήσουν και τους άλλους ανθρώπους να πάρουν ένα έναυσμα και να έρθουν και εκείνοι στην Ήπεθρο, στο περιβάλλον. Και νομίζω ότι σίγουρα θα προβάλλονται και πάρα πολύ όμορφες εικόνες, γιατί το να δείχνει κανείς πώς είναι η ζωή δίπλα στη φύση, να παίρνει τα αυθεντικά δικά του αγαθά και προϊόντα, αλλά και να είναι και νέος για να μπορέσει αυτό το δώρο να το διαχειριστεί, ίσως να είναι ξεχωριστό, ίσως κάτι να ξέρουν οι Κινέζοι, τέλος πάντων.